εμάς άνθρωπε. Τα πολιτικά συστήματα γίνονται τα σεβόμεθα, γιατί είναι ιδεολογικά συστήματα και καθένα με φιλοτιμία αγωνίζεται να κάνει καλύτερη την κοινωνία. Αλλά λέγω τώρα θεολογικά, με βάση αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή, εξεταζόμενα τα πράγματα, ότι καλύτερα η κοινωνία θα πάει με το Θεό. Μη ζητάμε να θεωθούμε να φτιάξουμε καλύτερη κοινωνία χωρίς το Θεό. Λοιπόν, κύριε μου, το σύστημά σου έχει Θεό? Πρώτα πιστεύεις στο Θεό? Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, να σου δώσω μία μούτζα. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα που δεν έχει Θεό και το διακηρύσεις ότι δεν πιστεύω, δεν μπορεί να ανεβάσει την κοινωνία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ευχώ είπα στα κηρύγματά μου και στα κουριά που πηγαίνω, λέω, χριστιανοί μου, η ψήφος είναι ιερό πράγμα. Τόσο ιερό, ώστε πρέπει να κάνετε το σταυρό σας για να ρίξετε την ψήφο. Γιατί θα βγάλετε τον άρχοντα του τόπου, κυβερνήτη. Άρα κοιτάξτε αυτός ο άνθρωπος να κάνει το σταυρό. Μη ζητάμε τώρα να κάνει την κουβοσκίνια, ούτε να... Μακάρι να κάνει την κουβοσκίνια. Τι ωραίο ο άρχοντας του τόπου να κάνει ένα κουμποσκίνι κάθε βράδυ για τον τόπο, για την πατρίδα που κυβερνάει. Έτσι, τι ωραίο. Έτσι, ο άρχοντας του τόπου να κάνει. Ο δήμαρχος για την επαρχία του. Ο πρωθυπουργός για την αυτή. Τι ωραίο αυτό. Ή να κάνει μια παράκληση κάθε μέρα στην Παναγία για τον τόπο που κυβερνάει. Χριστιανοί μου, εντάξει. Θέλω να μην κάνουμε. Ορίστε. Νόμους αντίθετους. Γι' αυτό θα πάμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, κατά κρυμνού. Ναι. Και έπεσε, λέει, η Αγέλη των Χείρων, κατά κρυμνού στη θάλασσα. Ναι. Γι' αυτό η πατρίδα μας, εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία, είμαι 72 ετών, και στενοχωρούμε και πονά αυτό το πράγμα, που πάει η πατρίδα. Για την οποία ο πατέρας μου, 25 ετών στην Αλβανία, άφησε τα κουκαλά του εκεί. Όχι μόνο εγώ. Για την οποία ο Κολοκοτρώνης και τα λοιπά έκαναν κόσκινο τα σώματά των για να ελευθερώσει την πατρίδα. Που αν το γνώριζαν αυτοί οι αγωνιστές, ότι θα έρθει μια Ελλάδα, δεν θα αγωνίζονταν. Δεν θα αγωνίζονταν. Είπαν να ελευθερωθούμε, να μπορούμε να ανοιχτά τα σχολεία, να θέλουμε γράμματα, να χτυπάνε οι καμπάνες μας. Γι' αυτό αγωνίστηκαν οι αυτοί. Αν ήξεραν λοιπόν ότι θα έρθουμε, θα κάνουν μια Ελλάδα στην οποία θα καταργείται η Κυριακή, θα μας πούνε οι βουλευτές, δεν θα σας καταργήσω τώρα την Κυριακή. Μετά θα πούνε τώρα καταργώ για την καμπάνα. Τώρα κατακόβει για τους παπάδες. Έχουμε καταργήσει την καμπάνα, δεν με επιτρέπετε σε νωρίς να πάει. Και θέλω να τον εβάλω μια φυλακή μου. Εσείς που... Εσείς παρακαλώ, που για να ψηφίσετε δεν μπαίνετε μέτρο το Ευαγγέλιο. Επειδή τώρα τελείως οι ανθρώπους δεν θα βρούμε, αλλά να έχει Θεό μέσα του. Λοιπόν, πώς το είπε εκείνος σε άθεο άνθρωπο, δεν δίνουμε εμπιστοσύνη. Ο Λέχο Αλέσα. Μπράβο. Χαίρο πολύ που τα ξέρεις. Στο συνέδριο, στο Σαλονίκη. Ακούστηκε. Μαζί είχαμε πάει τότε. Μαζί. Κυσία και αριστερά. Κυσία και αριστερά εκείνα. Λοιπόν, με τον αυτό χάσαμε υπτώτα.